Είχαμε χθες μία τηλεδιάσκεψη υπό την Προεδρία του κυρίου Πρωθυπουργού και 10 υπουργών για το θέμα της οδικής ασφάλειας για το βόρειο οδικό άξονα, αλλά και για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης που είναι εν εξελίξη. Αυτό το οποίο τέθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι να μπορεί άμεσα να γίνει μία μελέτη οδικής ασφάλειας σε τμήματα που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα μελέτες, γιατί υπάρχουν αρκετές μελέτες που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο και ειδικά από το τμήμα Χανιά μέχρι Κίσαμο, ούτως ώστε μέχρι τον επόμενο χρόνο και μέχρι να ξεκινήσει ο βόρειος οδικός άξονας να μπορεί να γίνει μια καλύτερη διευθέτηση πάνω στην οδική ασφάλεια. Παράλληλα, αυτό το οποίο έθεσα είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης. Η δέσμευση είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να υπογραφεί, ούτως ώστε τέλος του άλλου χρόνου να μπορεί να ξεκινήσει το έργο από Χανιά προς Ηράκλειο. Τα άλλα τμήματα ανατολικά προχωρούν. Ήδη ξεκινήσαμε από τον Άγιο Όλτο Σεμινάρι να μπορεί να γίνει η σύραγγα. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει από την άλλη πλευρά για να ενωθεί 750 μέτρα και 1250 μέτρα. Το έργο αυτό, παρά τις δυσκολίες των απολωτριώσεων, έχει ξεκινήσει και σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι μέσα στο 2025. Το δύσκολο έργο είναι Χανιά ή Ηράκλειο, που εκεί πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες και το Υπουργείο, αλλά και ο ανάδοχος του έργου, ούτως ώστε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα και του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου, γιατί έχουν τεθεί θέματα πάνω στις εισόδους των πόλεων, που βρίσκεται μια λύση ρεαλιστική. Ο κύριος Σταϊκούρας θα έρθει το Σεπτέμβριο, από ό,τι μας ενημέρωσε, για να κάνουμε επιτόπου συναντήσεις και σε όλη την Κρήτη με τα επιμέρους προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει η δέσμευση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι πρέπει το έργο να προχωρήσει και πρέπει να προχωρήσει. Υπάρχουν οι καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικές, όμως εμείς μέχρι να ξεκινήσει πρέπει να γίνει μια παρέμβαση πάνω στην οδική ασφάλεια. Όπως είναι σε άλλη μια περιοχή που έχει γίνει, να γίνει και εδώ. Και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και την ανακοίνωση της χρηματοδότησης, ούτως ώστε να προχωρήσει το έργο οδικής ασφάλειας. Για την Νεάπολη που λέγαμε, για το εργοτάξιο εκεί. Το εργοτάξιο εκεί προχωρεί. Είναι σε ενεξελίξη, όμως από ό,τι γνωρίζω θα είναι και σε πλήρη ανάπτυξη τον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν κάποια θέματα με τις απολωτριώσεις που προσπαθούν να πάρουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να προχωρεί το έργο, αλλά υπάρχουν εργοτάξια που το έργο θα είναι μέσα σε τριετία θα είναι ολοκληρωμένο. Το δύσκολο είναι το Χανιά Ηράκλειο που πρέπει να γίνουν επιμέρους συζητήσεις και με τους Δήμους και με κάποιους ιδιώτες που έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, ούτως ώστε από τον επόμενο χρόνο να μπορεί να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη.